Αλλά δυστυχώς ήταν κακό πεντάλεπτο που με αυτή την ομάδα που με τα πετράλαια δεν σε αφήνουν, δεν το πληρώσαμε ακριβά. Χάσαμε το παιχνίδι, συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ίσως άξιζε κάτι στο πρωτάθλημα να πάρει κάτι παραπάνω, να διεκδικήσει μέχρι τέλος την άνοδο. Και στο εύχομαι να το επιχειρήσω και να το κάνω του χρόνου. Καλή συνέχεια και στον κόουτς και στην ομάδα του πετράλαια. Εγώ από την πλευρά μας θα πω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σήμερα νομίζω ότι κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο στα 90 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάπου παρόλο το 1-0 που μας έδινε τη δυνατότητα να σκοράρουμε μία και δύο ακόμα φορές, δεν το καταφέραμε και η μπάλα, όπως ξέρετε, τιμωρεί και αυτό πάθαμε κι εμείς. Αλλά η ποιότητα και η πίεση που ασκήσαμε στον αντίπαλο και η ποιότητα των παιχτών που έχουμε σε ένα πεντάλεπτο, όπως είπε και ο φίλος εδώ, ο κ. Σασιμάκης, σε ένα πεντάλεπτο μπορέσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε δίκαια, θα έλεγα. Και συνεχίζουμε την ανωδική μας πορεία με σκοπό να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στον αντίπαλο για ό,τι έχει πετύχει μέχρι φέτος. Φέτος ό,τι έχει πετύχει στη ομάδα τους. Έφτασε μέχρι το τελικό παραλίγο. Η πορεία τους είναι αξιοσημείωτη και δίνω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της Αργυρούπολης και στο τεχνικό τύπο. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.